Στασιαστές στρατιώτες απομακρύνουν τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό του Μάλι, τους οποίους έχουν συλλάβει και τους οδηγούν σε άγνωστη κατεύθυνση. Τα ξημερώματα της Τετάρτης ανακοίνωσαν ότι η χώρα θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές και μέχρι τη διεξαγωγή τους τα Ηνία θα αναλάβει προσωρινή κυβέρνηση. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Μάλι, Μπουμπακάρ Κεϊτά, αναγκάστηκε σε παρέτηση. Θα ήθελα στην παρούσα στιγμή και αφού ευχαριστήσω το λαό του Μάλι για τη στήριξη, τη στοργή και την αγάπη του όλα αυτά τα χρόνια, να σας ανακοινώσω την απόφασή μου να παραιτηθώ από όλες μου τις αρμοδιότητες. Αμέσως. Αυτό που σύμφωνα με τις πληροφορίες ξεκίνησε ως στάση σε στρατόπεδο με αίτημα αυξήσεις μισθών, εξελίχθηκε σε στρατιωτικό πραξικόπημα. Ο Μπουμπακάρ Κεϊτά είχε ανανεώσει την προεδρική θητεία του το 2018. Όμως υπήρξαν καταγγελίες για εκτεταμένη νοθεία σε όλη την εκλογική διαδικασία. Τους τελευταίους μήνες το Μάλι μαστίζεται από εθνοτικές διαμάχες που εξελίσσονται σε αιματηρές επιθέσεις, από διαδηλώσεις και μια γενικευμένη δυσαρέσκεια του κόσμου. Πολίτες βγήκαν στον δρόμο για να γιορτάσουν την ανατροπή του Κεϊτά. Το Μάλι ελευθερώθηκε από μια δημοκρατική δύναμη. Ο λαός του Μάλι του στηρίζει. Είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι. Η χώρα δεν έχει παιδεία, δεν έχει υγεία, δεν έχει ασφάλεια. Εκπρόσωποι των στασιαστών εμφανίστηκαν στη δημόσια τηλεόραση και κατήγγειλαν την οικογενειοκρατία, την κακοδιαχείριση και την αυθαιρεσία, όπως είπαν, της προηγούμενης κυβέρνησης. Διαβεβαίωσαν ότι οι εκλογές που θα γίνουν θα είναι δίκαιες,